προσπαθήσει να δώσουμε και λόγο σε ανθρώπους που δεν είναι τόσο γνωστοί σε αυτό που λέμε το χώρο των media, αλλά έχουν έναν λόγο ουσιαστικό, περιεκτικό, εν ολίγης πολιτικό, και αυτό είναι που εμάς αφορά. Λοιπόν, η κυρία Ταβουλάρη, που την καλωσορίζω. Καλωσορίσατε, κυρία Ταβουλάρη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Δίνω και ένα στίγμα σύντομο του βιογραφικού σας, ότι είστε απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είστε εργαζόμενοι σε φαρμακαποθήκη και είστε και πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Ό,τι κάνω λάθος, με διορθώνετε. Σωστά. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να σας πω, καταρχήν για το ζήτημα της Κίνας το αντιπαρέρχομαι. Ναι. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει για την Κόσκο, για αυτό το κινέζικο μονοπόλιο που ήρθε εδώ να επενδύσει, καλό θα είναι καλύτερα να πάει να ρωτήσει τους εργαζόμενους εκεί και τη μάχη που δώσανε πριν από λίγο διάστημα για να υπογραφεί μια σύμβαση και για να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Μια απεργιακή μάχη που επί 7 μέρες συνεχόμενες στα δικαστήρια την έβγαζαν παράνομη και καταχρηστική. Και βέβαια οι επενδύσεις δεν είναι μόνο δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιου είδους επενδύσεις σε αυτό το έδαφος είναι δημιούργημα και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση πάρα πολύ καλά συνεχίζει σε αυτό το δρόμο και ενισχύει τα αντεργατικά μέτρα που είχαν ψηφιστεί το προηγούμενο διάστημα και ψηφίζει και νέα. Τώρα τι να πούμε για τον εργάσιμο χρόνο. Να πούμε ότι με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν ψηφιστεί και μάλιστα έχουν ψηφιστεί κατά συντριπτική πλειοψηφία, ναι, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις δυνάμεις και προοδευτικές και συντηρητικές λεγόμενες, επιτρέπεται μέχρι και η 12ήμερη συνεχής εργασία ή και η εργασία 13 ωρών την ημέρα. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες το προβλέπουν. Ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν νομοθετηθεί, έχουν υλοποιηθεί δηλαδή με συγκεκριμένα νομοθετήματα που επιτρέπουν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, του ημερήσιου, η μείωση του κόστους για τους εργοδότες, δηλαδή της πληρωμής των εργαζόμενων των υπεροριών. Τι να πρωτοπούμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Η κατάσταση στην οποία έχει φτάσει το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να πούμε αυτό που έλεγα. Εδώ έχουν κόψει και έχουν ράψει, ναι, και οι δύο πλευρές, ναι, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το κοινάλι είναι μια συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αυτό που μένει εδώ να δει και ο εργαζόμενος μπροστά και στη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εξέλιξη της βιομηχανίας και της τεχνολογίας στα χέρια του καπιταλισμού όμως, που, ναι, Θεό έχει το κέρδος, να δει ποιους θα ακολουθήσει, τι στάση θα κρατήσει, σε τι θα αντιπαρατεθεί και τι θα διεκδικήσει μέσα σε αυτό. Για να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Ταβουλάρη, επί του θέματος. Επί του θέματος, και επειδή συζητάμε για τον νόμο τώρα, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για τους παράνομους, που είναι και αυτοί αρκετοί, και βέβαια όποιος και αν είναι ο νόμος που αφορά τα εργατικά ζητήματα και εμείς θέλουμε να εφαρμόζεται και το επιδιώκουμε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ο νόμος όμως τι προβλέπει? Ο νόμος δεν είναι αυτός που μείωσε την αποζημίωση της υπερορίας, κάνοντας τη μία ώρα την ημέρα υπερεργασία από 50% σε 20. Ο νόμος δεν είναι αυτός που μείωσε την αποζημίωση της υπερορίας από 50% σε 40. Ο νόμος δεν είναι αυτός που προβλέπει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που μέσω αυτής χάνεται και η υπερορία. Γιατί σου διευθετεί το χρόνο εργασίας ο εργοδότης έτσι που δεν, όταν σε χρειάζεται περισσότερο, σε κρατάει περισσότερο και σου κόβει σε ρεπό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το χρόνο αυτό που θα τον πληρωνώσουν υπεροριακά. Ο νόμος δεν είναι αυτός που δίνει ήδη 32 Κυριακές να ανοίγουν τα καταστήματα. Ο νόμος δεν είναι αυτός που επιτρέπει ελεύθερη λειτουργία. Εμείς το αντιμετωπίζουμε και με τις φαρμακαποθήκες τώρα. Mm-hmm. Υπογράφουνε, ο κλάδος έχει ωράριο Δευτέρος Παρασκευή. Yeah. Υπογράφουνε δήμαρχοι και δίνουν άδειες να λειτουργούν οι φαρμακαποθήκες το Σάββατο. Πολλοί κάνουν ατομικές συμβάσεις με εξαήμερη εργασία εκ περιτροπής. Δηλαδή έρχεσαι Σάββατο. Ούτως ή άλλως μια πραγματικότητα. Με βάση αυτό που υπάρχει πλέον για τις συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Λοιπόν, να δουλέψει ο άλλος το Σάββατο. Τι θα κάνουμε? Να δουλέψει ο άλλος το Σάββατο και να το ανταλλάξει με ρεπό. Ναι. Αυτός είναι ο νόμος και αυτές είναι και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. Και επειδή υπάρχει και ένας διαγωνισμός για να μας πούν και οι δυο ποιος στηρίζει καλύτερα την επιχειρηματική δραστηριότητα ή αν τελικά ο Παπαστράτος
είναι καλός εργοδότης ή όχι. Όταν μιλάμε για τον Παπαστράτο, εδώ μιλάμε για τη Φίλιπ Μόρις. Μιλάμε για ένα μονοπόλιο, ένα μεγάλο πολυεθνικό μονοπόλιο στο κομμάτι αυτό του καπνού. Έχει ψάξει κανείς και βαθύτερα για να δει ότι οι νέες προσλήψεις που είπαν ότι θα κάνουν με την επέκταση του εργοστασίου είναι προσλήψεις εργολαβικών εργαζομένων που δεν έχουν ούτε τα δικαιώματα της σύμβασης που υπογράφει το σωματείο της επιχειρησιακής. Μάλιστα. Και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι δεκάδες. Τα θέματα στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλα, ούτως ή άλλως. Και αυτά είναι νόμιμα. Αυτά είναι νόμιμα. Δεν είναι παράνομα. Η εργολαβική εργασία δεν είναι παράνομη. Είναι υπογεγραμμένη, είναι νόμιμη και είναι θεσμοθετημένη και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές? Κυρία Ταβουλάρη, μπορώ να έχω την τοποθέτησή σας. Εσείς ξέρω πολύ καλά ότι έχετε πολύ συγκεκριμένες απόψεις και αποστάσεις. Είναι άλλο πράγμα καλά, η Ευρώπη των λαών. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν είπα αυτό. Κύριε με ημάρογλου. Εννοώ, άλλο η Ευρώπη των λαών, άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ΚΚΕ. Προφανώς και είναι έτσι. Αυτό εννοούσα. Δεν το έχουμε επινοήσει εμείς. Αυτό βγαίνει από την πραγματικότητα. Ναι. Εξάλλου, επειδή αναφέρθηκε και ο όρος ασθένειες, οι ασθένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από το DNA της και δεν μπορεί ούτε να γιατρευτεί ούτε να εξανθρωπιστεί. Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ, τότε, τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια λύκοσυμμαχία, όπως είναι όλες. Έχουν αυτό το χαρακτήρα οι συμμαχίες μεταξύ καπιταλιστικών, υπεριαλιστικών κρατών. Ως τέτοια δημιουργήθηκε με αυτούς τους σκοπούς, να ενισχύσει τα συμφέροντα των καπιταλιστικών κρατών, των αστικών τάξεων στην ουσία, των χωρών που τη συγκρότησαν, και με μια διεύρυνση η οποία συνεχίζεται και βεβαίως ως τέτοια θα συνεχίσει. Άσχετα από τον τρόπο που αυτό γίνεται, με ποια διαχείριση ή με ποιους το τιμώνει, η κατεύθυνση είναι η ίδια. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε μετρήσει όλα αυτά τα χρόνια οι λαοί. Γιατί είμαστε δύο κόσμοι, πώς να το κάνουμε? Αλλού είναι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αλλού είναι η τάξη των εκμεταλλευτών. Αλλού είναι οι βιομήχανοι, αλλού είναι οι εφοπλιστές, άλλα συμφέροντα αυτά, άλλα συμφέροντα των εργαζομένων συνολικά. Και πρακτικά εδώ, το παράδειγμα και θέλω εδώ, να ακούσω, μα η πράξη, η πράξη λοιπόν λέει όλων αυτών των χρόνων και η εμπειρία και η εμπειρία των ανθρώπων. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για παράδεισο ούτε για κόλαση. Η εμπειρία παράδεισο, των ανθρώπων όμως, δεν θα τον βρείτε, η εμπειρία των ανθρώπων όμως λέει, των ανθρώπων του Μόχθου λέει ότι η ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτή τη λυκοσυμμαχία έχει χειροτερέψει. Και έχει χειροτερέψει και από την άποψη των σχέσεων, των εργασιακών, των κοινωνικών παροχών, των μισθών, των συντάξεων σε όλες τις χώρες. Υπάρχει χειροτέρευση και έχει χειροτερεύσει και γενικότερα. Γιατί δείτε τι γίνεται τώρα και να δούμε και όλο το κάδρο, στο ευρύτερο πλαίσιο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Εδώ έχουμε σφαγές και πολέμους, πολεμικές συγκρούσεις, διαμάχες που συνθλίβουν τον κόσμο. Έχουμε εκατόμβες νεκρών και έχουμε χιλιάδες πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπεριαλιστική λυκοσυμμαχία έχει παίξει το ρόλο της και τον παίζει ενεργά και θα συνεχίσει. Το ΚΚΕ στηρίζει κάποια από τις υποψηφιότητες για την Κομισιόν? Το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την πάλη των λαών για να αλλάξουν την κατάσταση ριζικά, και αυτό δεν φαίνεται από καμία από τις αντιπαρατηθέμενες δυνάμεις που όμως, όπως αποδεικνύεται και από τη σημερινή κουβέντα, έχουν μία βαθύτατη σύγκληση στο βασικό πράγμα, που είναι ότι η καπιταλιστική οικονομία πρέπει να στηριχτεί μέχρι κεραίας, πρέπει να στηριχτεί η κερδοφορία, πρέπει να στηριχτούν οι ανταγωνισμοί. Βέβαια μας λένε ότι όσο περισσότερο στηριχθούν αυτά, τόσο περισσότερο θα είναι ευνοημένοι οι εργαζόμενοι. Αυτό η πράξη το έχει διαψεύσει η ζωή κατηγορηματικά. Επομένως, αυτό που πρέπει κατά τη γνώμη μας να δούνε οι εργαζόμενοι και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα, είναι να παραδειγματιστούν και να βγάλουν συμπεράσματα από την πραγματικότητα αυτή που ζουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή αναφέρθηκαν πολλά, η Τουρκία και όποιος την εκπροσωπεί,
την αστική της τάξη, σήμερα είναι ο Ερντογάν, είναι σύμμαχος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Με επιλογή. Έχουν συμφωνήσει όλοι σε αυτό ότι θα είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα οι αστικές τάξεις τσακώνονται για τους ενεργειακούς δρόμους και για τον πλούτο. Βεβαίως. Η Τουρκία και είναι τα αυτή. Έθνη, όχι μόνο η Τουρκία και είναι τα αυτή. Έθνη, η Τουρκία είναι. Εμείς είμαστε βεβαίως, βεβαίως. Αλλά για τις αστικές τάξεις τσακώνονται. Γιατί από αυτό το πλούτο που μας βάζουν. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της μαξιστικής προσέγγισης. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Εντάξει. Από αυτό το πλούτο όμως που μας βάζουν να τσακωθούμε και να σφαχτούμε κάποια στιγμή για να μοιράσουν στις ενεργειακές ζώνες, δεν θα μπει στην τσέπη των εργαζόμενων τίποτα. Θα μπει στις τσέπες των μονοπωλίων που αντιμάχονται. Δεύτερον, η Τουρκία έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία σε σχέση με τη διαχείριση, λένε, των προσφύγων που εγκλωβίζει. Των μεταναστών. Άλλοι πρόσφυγες, άλλοι μετανάστες. Που εγκλωβίζει. Εμείς δεν διαφοροποιούμε, γιατί ξέρετε. Τα ίδια λέγει και ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και μετά μας έλεγε λοιπόν, ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως και μαζί με εσάς και μαζί με όλους έχει δεχτεί αυτές τις συμφωνίες για να εγκλωβίζονται οι άνθρωποι που είναι θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και του υπεριαλιστικού πολέμου, να εγκλωβίζονται και να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες εδώ στην Ελλάδα. Τρίτον, τι πρέπει να δει ο κόσμος σήμερα συνολικά? Να πάρουμε παράδειγμα μια εύρωστη καπιταλιστική οικονομία, μια εύρωστη καπιταλιστική χώρα, η Γερμανία. 8 εκατομμύρια mini jobs των 400 ευρώ. Άνθρωποι 67 και 70 ετών να είναι στην παραγωγή να δουλεύουν γιατί δεν τους φτάνει σύνταξη. Οι κοινωνικές παροχές να μειώνονται παντού. Αυτά δεν πρέπει να δούμε? Τα εκατομμύρια των ανέργων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους τόσους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κάτω από αυτές, δεν πρέπει να το δούμε? Το ζήτημα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει και να εξανθρωπιστεί πέρα από κάποια ψίχουλα που όταν επιτρέψει η ανάπτυξη και η καπιταλιστική οικονομία μπορεί να δώσουν. Αυτό δεν εξανθρωπίζεται συνολικά και δεν μπορεί να δώσει προοπτική για τους εργαζόμενους. Αυτό απαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, αυτό απαιτεί και ο κύκλος της κρίσης όταν έρχεται. Οι εργαζόμενοι θα είναι πιο εκμεταλλεύσιμοι και η ζωή τους σε σχετικούς και απόλυτους όρους θα χειροτερεύει. Τηρώντας απολύτως τους χρόνους, θέλω ένα λεπτό. Και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουν και με κριτήριο αυτό και να ψηφίσουν, αλλά και πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα να οργανωθούν για να διεκδικήσουν μια προοπτική που μπορεί να τους δώσει. Και αυτή η προοπτική υπάρχει, έχει δοκιμαστεί και με τις αδυναμίες και τα λάθη της, όμως έχει δοκιμαστεί το πώς μια εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να λύσει ζητήματα που ο καπιταλισμός στον αιώνα τον άπαντα, είτε με Ευρωπαϊκή Ένωση είτε χωρίς, δεν μπορεί να λύσει. Αυτό είναι το κριτήριο για μας και αυτό θέτουμε μπροστά στο λαό. Βρισκόμαστε ήδη και θα βρεθούμε και την επόμενη μέρα ως εργαζόμενοι και ως λαϊκά στρώματα σε θέση μάχης. Mm-hmm. Σε θέση μάχης απέναντι σε μια επίθεση που θα συνεχίζεται για τα δικαιώματά μας. Αυτό σημαίνει ότι η οργάνωσή μας και η προοπτική μας πρέπει να είναι τέτοια, με κριτήριο τα συμφέροντά μας και τις δικές μας ανάγκες, που πρέπει να στηριχτεί, να παλέψουμε, να βάλουμε εμπόδια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει δείξει δείγματα γραφής γιατί πράγμα μιλάει και πώς μπορεί να δώσει όθηση και πνοή στους αγώνες των εργαζόμενων, στην καθημερινότητα, αλλά και για τη βαθύτερη προοπτική. Και να σας πω και κάτι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και άλλη μία σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την υπεριαλιστική λυκοσυμμαχία, από προοδευτικούς και συντηρητικούς, που τους βάζει να υπογράφουν την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης ένα κείμενο αντικομουνισμού που φτάνει σε επίπεδα ισχρότητας άλλων δεκαετιών. Μάλιστα. Και αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να το σημειώσουμε εδώ.